Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τα γεγονότα της Τουρκίας εμπόδισαν τον κύριο Νταβούτογλου να πάει φυσικά στις Βρυξέλλες και να υπάρξει εκεί μια τριμερή συνάντηση που είχε προγραμματιστεί με την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Τσίπρα. Τελικά, η απουσία αυτή του κύριου Νταβούτογλου δεν ξέρω πόσο θα δημιουργήσει θέματα και τι θέματα, γιατί και οι εκρήξεις και οι ενέργειες που έγιναν, οι βομβιστικές, τόσο στην Άγκυρα όσο και στην Ανατολική Τουρκία, δημιουργούν και νέα δεδομένα, μια και είναι σίγουρο ότι η Τουρκία θα πορευτεί πάνω σε αυτά για να κινηθεί στην πλευρά της Συρίας και κυρίως στο κομμάτι της Συρίας που κατοικείται από Κούρδους, οι οποίοι και αυτοί ζουν μέσα στον εμφύλιο και έχουν τη δική τους παρουσία σε πολεμικό επίπεδο. Να δούμε τι θα συμβεί και πώς θα προχωρήσουν όλα αυτά, μια και το προσφυγικό παραμένει ένα κρίσιμο και μείζον θέμα. Αλλά βεβαίως θέμα μεγάλο είναι και η ιστορία η ελληνική σε ό,τι αφορά την οικονομική κρίση, αλλά και οι εκδηλώσεις που έχουν αυτή τη στιγμή αναπτυχθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη από πολλούς κλάδους οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ασφαλιστικό που εμπεριέχει και φορολογικά στην ουσία μέτρα. Και όλα αυτά είναι ανοιχτά χαρτιά για την κυβέρνηση, για το πώς θα τα διαχειριστεί και τι μελιγενέστε, μια και πολλοί αναρωτιούνται και αναζητούν λύσεις πέρα και έξω ή μάλλον μέσα σε μια διαδικασία ευρύτερης συνένεσης. Για να δούμε αν θα επιτευχθεί, γιατί είναι και αυτό ένα ζητούμενο. Για να συζητήσουμε όλα αυτά και πολλά άλλα θέματα, έχουμε εδώ κοντά μας τον κύριο Φώτη Κουβέλη, τον οποίο και καλησπερίζω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλο. Ο κύριος Κουβέλης δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Έχει διατελέσει πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, την οποία και ίδρυσε, ήταν το ιδρυτικό πρόσωπο. Ξέρουμε η ΔΗΜΑΡ τώρα έχει πάει με τη δημοκρατική συμπαράταξη με τη νέα της ηγεσία, αλλά παράλληλα πολλά στελέχη της έχουν μετακινηθεί από τη Νέα Δημοκρατία και το Ποτάμι μέχρι και το ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα συζητήσουμε και αυτά. Να ξεκινήσουμε, κύριε Κουβέλη, από την πρόσφατη συνάντησή σας με τον κύριο Τσίπρα. Υπήρχε κάποιος λόγος που έγινε, υπήρχε κάποιο αποτέλεσμα που αναμένετε να συμβεί σε κάποια συνεργασία σας μελλοντική με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είδαμε ότι κάπως προσεγγίζετε αυτή τη στιγμή εσείς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ μετά και από αυτή τη συνάντηση. Αυτή την εικόνα τουλάχιστον έχουμε εμείς. Ναι, κύριε Παπαδόπουλε, πριν από 15 περίπου ημέρες δέχτηκα την πρόσκληση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, να συναντηθώ μαζί του. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε και μέσα στην μακράς διάρκειας συνάντησή μας ανταλλάξαμε απόψεις όσο και είχα την δυνατότητα να ενημερωθώ για μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα. Ξεκινώντας από το προσφυγικό που θεωρώ ότι είναι μείζον εθνικό ζήτημα, για να πάμε εν συνεχεία στα γεωπολιτικά της χώρας μας, ήδη στην αρχή της εισήγησής σας, της εισαγωγής που κάνατε, αναφερθήκατε αρκετά σημαντικά σε αυτό. Μιλήσαμε αναμφισβήτητα για το φορολογικό όσο και για το κοινωνικό ασφαλιστικό, αλλά και για θέματα που έχουν σχέση με το πολιτικό σύστημα της χώρας. Έκανα τις παρατηρήσεις μου, τις προτάσεις μου και μείναμε σύμφωνοι με τον κύριο Πρωθυπουργό ότι οι συναντήσεις μας αυτές θα συστηματοποιηθούν. Τίποτε πέραν αυτού. Δεν σας πρότεινε δηλαδή κάτι συγκεκριμένο, κάποια συνεργασία αυτή τη στιγμή με την κυβέρνηση? Όχι. Και απαντώ ευθέως στο υφέρπονη και προβαλλόμενο ευθέως ερώτημα, εάν δέχτηκα κάποια τέτοια πρόταση για συμμετοχή ή μη συμμετοχή στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς αυτό ήταν το περιεχόμενο της συζήτησης που είχαμε και τίποτε πέραν αυτού. Μάλιστα. Τώρα, το προσφυγικό, όπως λέτε, είναι ένα πολύ κρίσιμο θέμα. Και το θέμα είναι πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κίνδυνος να έχουμε ένα όριο συνόρων σε μια χώρα που δεν είναι καν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογαριασμό της Ευρώπης, μετά από όσα έχουν συμβεί και όσες πιέσεις υπάρχουν από πλευράς του προσφυγικού ρεύματος και των ροών. Πώς βλέπετε αυτή την ιστορία του προσφυγικού και τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει? Γιατί η χώρα μας, όπως ξέρετε, είναι σε μια δεινή θέση αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχω την εκτίμηση όσο και την βεβαιότητα ότι υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως οι χώρες της κεντρικής και πολύ περισσότερο της Βόρειας Ευρώπης, που θέλουν να περιορίσουν τις προσφυγικές ροές στον Ευρωπαϊκό Νότο.
Η χώρα μας βρίσκεται στον Ευρωπαϊκό Νότο και μάλιστα σε μια θέση κλειδί. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξει συνθήκη ή να καταργηθεί Σέγγεν και αυτό περαιτέρω σημαίνει ότι αν κατησχίσουν αυτές οι απόψεις θα εγκλωβιστεί ένας τεράστιος αριθμός προσφύγων στην Ελλάδα και ενδεχομένως σε μικρότερο βαθμό αλλά επίσης σημαντικό βαθμό και στην Ιταλία. Όπως είναι γνωστό, αυτή την ώρα η συζήτηση για το προσφυγικό τέμνει, στην κυριολεξία τέμνει οριζόντια, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την έννοια ότι υπάρχει ποικιλία απόψεων, υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση και προσέγγιση του ζητήματος και στην καρδιά του προβλήματος, εξαιτίας της θέσης που κατέχει γεωπολιτικά η χώρα μας, βρίσκεται η Ελλάδα. Εκτιμώ ότι η χώρα μας έχει ανταποκριθεί με επαρκή ανεξάρτητα από παραλήψεις που είχαν σημειωθεί. Με καθυστέρηση δυστυχώς. Βεβαίως. Ανεξάρτητα από τις καθυστερήσεις ή και τις προηγούμενες παραλήψεις έχει ανταποκριθεί στο μέγιστο βαθμό σε ό,τι αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις της χώρας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς. Άλλες χώρες δεν έχουν ανταποκριθεί. Και δεν έχει ανταποκριθεί και κεντρικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παράδειγμα νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό και αποδεικνύει τον πολιτικό ισχυρισμό μου σε ό,τι αφορά την βασιμότητά του. Η Ελλάδα έχει ζητήσει τα περίφημα μηχανήματα καταγραφής των βιομετρικών στοιχείων των προσφύγων. Έχουν έρθει πολύ λιγότερα από εκείνα που ζητήσαμε, έχουν έρθει με καθυστέρηση. Και μάλιστα δεν μπορούν να αναζητηθούν, ξέρετε, αυτά τα μηχανήματα και στην ελεύθερη αγορά. Ναι, δεν είναι μηχανήματα που κυκλοφορούν ακριβώς έτσι ευρέως. Το δεύτερο ζήτημα. Εγκαίρως είχαμε ζητήσει η Frontex να έχει την σημαντική παρουσία της με έναν αυξημένο αριθμό, αυξημένο σε σχέση με εκείνον που υπήρχε και δυστυχώς εξακολουθεί να υπάρχει, και στελεχών και σκαφών. Και μετά από όλα αυτά υπήρξε η κατάληξη της παρουσίας του ΝΑΤΟ. Εδώ για την παρουσία του ΝΑΤΟ στο ενδιάμεσο των χωρικών υδάτων Τουρκίας-Ελλάδας μπορεί κανείς να αναζητήσει και δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Ναι, μεν τα σκάφη του ΝΑΤΟ θα μπορούν να επιτηρούν την περιοχή και να λειτουργούν αποτρεπτικά. Πώς θα λειτουργήσουν, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Πώς θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά όταν ένα τεράστιο σκάφος δει μια βαρκούλα εκεί, ένα φουσκωτό να κινείται. Εκείνο θα του πήγαινε πίσω. Εκείνο που μπορεί να δεν κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει, να τους βουλιάξει, να τους νίξει. Δεν θα τους βουλιάξει. Θα τους πει πάτε πίσω και θα τους οδηγήσει, αν κάνει καλά τη δουλειά του, πίσω. Επαναπροωθώντας τους στο χώρο από δύσκολο τον οποίο μου φαίνεται αυτό. Εξαιρετικά πρακτικά δύσκολο. Αλλά σας μίλησα και για δεύτερες σκέψεις. Η παρουσία του ΝΑΤΟ σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή και μάλιστα εδώ ας είμαστε σαφείς και καθαροί, αποτέλεσε πρόταση της Τουρκίας. Έχει σχέση. Στην επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ. Ακριβώς. Δεν ξέρω τι σκοπό είχε η Τουρκία και ζήτησε τον ΝΑΤΟ. Να σας πω, θέλει πλησιέστερα την παρουσία του ΝΑΤΟ, είτε η παρουσία του ΝΑΤΟ αποσκοπεί στην αποτροπή των προσφυγικών ροών, είτε δεν αποσκοπεί ευθέως, διότι η Τουρκία αυτή την ώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση μεγάλης έντασης με τη Ρωσία και η πολλαπλότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει είναι παρούσα. Η Τουρκία είναι χώρα του ΝΑΤΟ, είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ναι, και αυτό σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει στην ουσία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας, γιατί θεωρεί ένα νέο αμυντικό χώρο, άρα και εκεί μπορεί να υπάρξει ένα πρόβλημα. Και εκεί μπορεί να υπάρξει σε πρόβλημα. Σε αυτή τη διαδικασία η Ελλάδα, που θεωρεί το χώρο ενιαίο. Έχετε δίκιο. Βεβαίως η Ελλάδα, η εξωτερική πολιτική της χώρας, η κυβέρνηση έχει δηλώσει με σαφήνεια ότι δεν δέχεται κινήσεις και ενέργειες που είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε μια διασάλευση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας ως χώρα που αναφέρονται στα σύνορά μας. Εκεί υπάρχει η συνθετότητα του ζητήματος και χρειάζεται η μέγιστη δυνατή προσοχή και εγρήγορση. Από την άλλη μεριά, για να κλείσω την αναφορά μου στο προσφυγικό, η Ελλάδα μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Χρειάζεται την συνέργεια και τη συνδρομή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι παρήγορο, όσο και αν αυτό ηχεί παράτερα στα αυτιά κάποιων, ότι σήμερα η Μέρκελ είναι η μόνη η οποία πρωτοστατεί επί της ουσίας για να υπάρξει και η αναγκαία κατανομή του προσφυγικού κόσμου σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως αποδέχεται
να υποδεχθεί και να φιλοξενήσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων. Βλέπουμε ως χώρες πρώην ανατολικές να αντιδρούν και την ομάδα του Βίζεγκραντ, τις τέσσερις, Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, να λένε όχι, να κάνουμε τα σύνορα στα Σκόπια. Αυτό πρέπει να αποτραπεί. Και μια και η αναφορά που γίνεται σε αυτές τις χώρες, πρέπει να σημειώσω, έχω και συγκεκριμένη εμπειρία, ότι πρόκειται για χώρες σαφέστατα αντιδημοκρατικές, αυταρχικές, οι οποίες δεν έχουν καθόλου μα καθόλου συνείδηση ούτε της ευρωπαϊκής κοινωνικής και πολιτικής αλληλεγγύης, αλλά ούτε και συνείδηση του τεραστίου ζητήματος που λέγεται προσφυγικό. Και κάνουν λάθος. Εκτός από εκείνα που τους χαρακτηρίζει σε ό,τι αφορά την άσκηση της πολιτικής τους, κάνουν λάθος, διότι ακόμη και η μετατόπιση των συνόρων, εκτός από τα δεινά που θα δημιουργήσει στη χώρα μας, θα επηρεάσει συνολικότερα την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα είναι τόσο αρνητική, τόσο απαράδεκτη η στάση αυτών των χωρών του Βίσεγκραντ, δηλαδή Πολωνίας, Ουγγαρίας, Τσεχίας, Σλοβακίας, ώστε κάποιοι να υποστηρίζουν και να σκέπτονται ότι ήταν λάθος η διευρυμένη ατζέντα, όπως θυμάστε, της ένταξης πολλών άλλων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, τι, από την άλλη μεριά εμάς μας συνέφερε αυτό, γιατί έγινε πακέτο και η Κύπρος. Ακριβώς. Και μπορέσαμε να βάλουμε την Ακριβώς. Κύπρο. Με προλάβατε, αυτό γιατί υπήρχε αυτή η αντίδραση για την Κύπρο λόγω της κατάστασης που υπάρχει στο νησί με τα τουρκικά στρατεύματα στο βόρειο. Η χώρα μας συνήνεσε και συνυπέγραψε την συμμετοχή αυτών των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς διότι μεταξύ αυτών ήταν και το θέμα της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Μάλιστα. Ένωση. Άκρως αναγκαία ενέργεια και τότε και σήμερα. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, μια και το προσφυγικό έφερε κοντά από ό,τι ξέρουμε τη Νέα Δημοκρατία με την κυβέρνηση, δηλαδή την αξιωματική αντιπολίτευση με τα κόμματα που συγκυβερνούν. Και από την άλλη μεριά είδαμε ότι και τα κόμματα τα άλλα του ενδιάμεσου χώρου έχουν και αυτοί την ίδια άποψη μιας ενιαίας εθνικής γραμμής. Με αφορμή το προσφυγικό λοιπόν, μήπως είναι καιρός κάποιες δυνάμεις πολιτικές να συνεργαστούν προκειμένου αυτή η χώρα να ξεπεράσει τα πολύ δύσκολα που είναι από τη μια από το προσφυγικό και από την άλλη η οικονομική κρίση και τα μέτρα που επιβάλλονται ή που μπορούν και πρέπει να ληφθούν προκειμένου να υπάρξει επιτέλους αυτή η ελάφρυνση του χρέους. Έχω την άποψη ότι και η συνεννόηση και η συνένεση μεταξύ των δυνάμεων, των πολιτικών δυνάμεων του δημοκρατικού τόξου είναι άκρως αναγκαία στοιχεία. Και μάλιστα για ζητήματα τα οποία έχουν την μείζωνα αναφορά στο εθνικό συμφέρον της χώρας. Δεν είναι μόνο το προσφυγικό. Είναι μπροστά μας η μεγάλη υποχρέωση της χώρας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει, αλλά να βρει και διαφυγές, νόμιμες διαφυγές, σε σχέση με το τρίτο μνημόνιο, την τρίτη συμφωνία του περασμένου Αυγούστου. Για παράδειγμα, δεν αρκεί, κύριε Παπαδόπουλε, να λέει κανείς, εγώ αντιλαμβάνομαι, ερμηνεύω, αξιολογώ τις κοινωνικές αντιδράσεις, αλλά δεν χρειάζεται να λέει κάποια δύναμη της αντιπολίτευσης ότι να αποσυρθεί, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης, βέβαια απέσυρε αυτή την άποψη, να αποσυρθεί και να αντιμετωπιστεί το ασφαλιστικό από μηδενική βάση. Και το λέω με την έννοια. Το λένε και οι αγρότες αυτό. Το λένε και οι αγρότες. Το λένε και οι επιστημονικοί φορείς αυτό. Όχι, όχι όλοι οι επιστημονικοί φορείς. Αλλά από ποια, κάποιοι το λένε. Από ποια μηδενική βάση, κύριε Παπαδόπουλε, όταν εκείνο που είναι το κατεπήγον είναι να ολοκληρωθεί η ρύθμιση. Θα δούμε λιγάκι μετά το περιεχόμενο αυτών των ρυθμίσεων σε ό,τι αφορά το κοινωνικό ασφαλιστικό και να προχωρήσει η πρώτη αξιολόγηση. Εάν πάρει η χώρα μας την πρώτη αξιολόγηση, αμέσως μετά ανοίγει η διαδικασία. Και σας βεβαιώνω ότι το μόνο βήμα από το οποίο ομιλώ είναι το βήμα του συμφέροντος της χώρας. Διότι αμέσως μετά την πρώτη αξιολόγηση μπορεί να ανοίξει και θα ανοίξει, εκτιμώ, το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του χρέους. Το κακό όμως είναι ότι οι πολιτικές δυνάμεις, όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν συνένεσαν στο παρελθόν. Η Νέα Δημοκρατία όταν ήταν απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, μετά ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και δεν έγιναν τα απαραίτητα βήματα στο παρελθόν συνενετικού περιεχομένου, ώστε με λιγότερο κόστος για τους πολίτες να έχουμε το καλύτερα επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Έχετε δίκιο όταν παρατηρείτε ότι αυτό το κλίμα, αυτή η λογική της συνεννόησης και της συνένεσης, τουλάχιστον για τα μεγάλα ζητήματα, απουσίασε και απουσίασε δραματικά
όχι στο πρόσφατο αλλά και στο μακρινότερο παρελθόν. Ακριβώς. Επιτέλους όμως, σήμερα, στην κόψη του ξηραφιού, ας εγκαταληφθούν οι πρακτικές του παρελθόντος και ας συνεννοηθούμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις σε ό,τι αφορά τον ελάχιστο κοινό πολιτικό τόπο για τα μεγάλα προβλήματα της χώρας. Κύριε Κουβέλη, σήμερα είστε εκτός κάποιου συγκεκριμένου κομματικού μηχανισμού, μόλις ότι είστε πολιτικά ενεργών ως πρόσωπο. Μήπως πρέπει να αναλάβετε ή μήπως σκέφτεστε να αναλάβετε κάποια πρωτοβουλία σε τέτοιου είδους κατεύθυνση? Κοιτάξτε, γιατί είστε και ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Κοιτάξτε, τον πολιτικό μου λόγο τον καταθέτω και τον καταθέτω με απόλυτη ειλικρίνεια και από θέση ευθύνης απέναντι στην ελληνική κοινωνία και στη χώρα. Πράγματι, βρίσκομαι έξω από κομματικούς σχηματισμούς, το είπατε και εισαγωγικά. Δεν ανήκω πλέον στη Δημάρ, διότι ό,τι απέμεινε από τη Δημάρ έχει μια άλλη προσέγγιση των πραγμάτων, έχει έναν άλλο προσανατολισμό, οδεύει προς το ΠΑΣΟΚ. Μετέχω μαζί με πάρα πολλούς άλλους στην ενωτική κίνηση της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και μέσα από τις γραμμές αυτής της κίνησης, δεν είναι κόμμα, θέλουμε να διαμορφώνουμε και αποτελέσματα και παρεμβατικό λόγο και ρόλο με αυτή την έννοια ακριβώς που λίγο πριν εκθέσατε. Δηλαδή ο ψύχρεμος, ο νυφάλιος, ο χρήσιμος, ο προοδευτικός μας λόγος να μπορεί να ασκεί επιρροή έτσι ώστε να διαμορφώνονται τα χρήσιμα αποτελέσματα και τα χρήσιμα πολιτικά μεγέθη. Δεν αντέχει η χώρα σε διελκυστίνδες και μάλιστα χωρίς ουσία, χωρίς ουσία διαφοράς επί των προβλημάτων. Και επειδή είπαμε λίγο πριν για το κοινωνικό ασφαλιστικό, δεν έχουν υποχρέωση, κύριε Παπαδόπουλε, όλες οι πολιτικές δυνάμεις να μιλήσουν και να πούν «αυτή είναι η πρότασή μου για το κοινωνικό ασφαλιστικό». Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Ναι, αλλά και η κυβέρνηση πριν παρουσιάσει αυτό το σχέδιο, που δεν είναι ακόμη ούτε καν νομοσχέδιο, ίσως δεν έπρεπε να διαβουλευτεί με τα άλλα κόμματα? Βεβαίως έπρεπε. Και να δει και την εμπειρία που υπήρχε ως τώρα και τα προβλήματα που υπήρχαν και το πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν, γιατί βεβαίως υπάρχει ένα δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή όσοι είναι οι εργαζόμενοι είναι και οι συνταξιούχοι. Ή μάλλον γίνονται λίγο περισσότεροι αν πάρουν και οι τελευταίοι τη συντάξη του. Με αυτή την έννοια είναι μη βιώσιμο ένα ασφαλιστικό. Και αν προσθέσουμε και το συγκλονιστικό μέγεθος, τον συγκλονιστικό αριθμό του 1,5 εκατομμυρίου ανέργων πολιτών. Αυτό δεν το βάζουμε στο λογαριασμό. Αν το βάλουμε, γίνεται τα πράγματα ακόμη δυσμενέστερα. Εάν δεν το βάλουμε και κυρίως εάν δεν βάλουμε και κάτι άλλο. Έχουμε, που βέβαια πρέπει να αντιμετωπιστεί και είναι άλλη τάξη ζήτημα πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Έχουμε και το δημογραφικό. Αυτή είναι η αρχή του προβλήματος, το δημογραφικό. Έχουμε χάσει δύο γενιές, αξιόλογες γενιές, οι πιο μορφωμένες γενιές, τα πιο μορφωμένα παιδιά, τα οποία έχουν πάρει το δρόμο για το εξωτερικό. Αλλά έχουμε και άλλες δύο γενιές που δεν καταγράφονται. Ξέρετε ποιες είναι, κύριε Παπαδόπουλε, στη βάση και συγκεκριμένων μελετών. Είναι τα παιδιά που δεν γεννήθηκαν. Και αυτό είναι θέμα, αλλά ξέρετε, αναφερθήκα στις γενιές που έφυγαν και εμένα με εξοργίζει όταν ακούω τον αρμόδιο υπουργό να λέει ότι κάποιος δημόσιος υπάλληλος και άχρηστος να είναι και να μην θέλει να δουλέψει, εμείς δεν τον διώχνουμε. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι τρελό. Δεν μπορείς από τη μια αυτός που μπήκε με ένα μέσον και είναι αραχτός πολιτικό μέσον να μην έχει, να είναι στο απειρόβλητο και τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού να φεύγουν από τη χώρα μου και να μην έχουμε αυτή τη στιγμή ανθρώπους νέους επιστήμονες κοντά μας που σπούδασαν, που πλήρωσε το κράτος για τις σπουδές τους και να πάνε να δίνουν τις σπουδές τους ως γιατροί είτε άλλες ειδικότητες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό σας είπα λίγο πριν ότι πρόκειται. Δηλαδή, για... κάπου πρέπει να πούμε, αυτή η λέξη αξιοκρατία δεν μπορεί να καταργηθεί από όχι την ελληνική γλώσσα. Όχι την έχουμε βεβαίως καταργήσει ως λειτουργία. Αν υπάρχει τέτοια δήλωση υπουργού, είναι και απαράδεκτη. Υπάρχει δήλωση υπουργού, το αρμοδίου υπουργού επί των θεμάτων, πώς το λένε, τα δημόσια διοίκηση. Λυπάμαι αν υπάρχει αυτή η δήλωση, δεν αμφισβητώ την ύπαρξή της. Εκείνο όμως που πρέπει να πω είναι ότι και παλαιότερα και τώρα η οποιαδήποτε ανοχή επιδείχθηκε σε βάρος της αξιοκρατίας είχε τα αποτελέσματα τα οποία σήμερα μετράμε. Η αξιολόγηση πρέπει να είναι αξιολόγηση. Ο νόμος προβλέπει τι γίνεται για εκείνον που αξιολογείται με αρνητική παρουσία στο χώρο της δημόσιας διοίκησης. Το Σύνταγμα μάλιστα
έχει συγκεκριμένη την ρύθμιση και λέει ότι αυτός που δεν κάνει καλά τη δουλειά του και ελέγχεται για αυτό το πράγμα πειθαρχικά, δεν υπάρχει η έννοια της μονιμότητας εκεί. Δεν υπάρχει. Βεβαίως, ποιος νομικός και έγκυρος είναι, μια λαθεμένη, δηλαδή, είναι μια λαθεμένη ωραία αντίληψη. Το λέτε. Η αξιοκρατία δεν προκύπτει γενικά και αόριστα. Η αξιοκρατία υπηρετείται και υλοποιείται μετά από την αναγκαία αξιολόγηση. Δεν μπορεί να είναι κανένας αναξιολόγητος. Όλοι πρέπει να αξιολογούμεθα. Εμείς στη δουλειά μας, όπως ξέρετε και εσείς ως δικηγόρος και εγώ ως δημοσιογράφος, αξιολογούμεθα κάθε μέρα. Καθημερινά και από τον οποιοδήποτε. Ακριβώς. Γιατί ένας άνθρωπος θα έρθει να συνεργαστεί μαζί σας, αν έχετε το αγνοήσετε νομικά θέματα και δεν τον οδηγήσετε σε ένα σωστό αποτέλεσμα, δεν θα ξανάρθει και δεν θα έχετε κι άλλους πελάτες για να σας δυσμίσει. Θα με αξιολογήσει. Το ίδιο και εγώ όταν κάνω αυτή τη δουλειά. Θα μου αξιολογώ, την πόρτα και θα πάει αλλού. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να πάει και αλλού. Με την έννοια ότι μας χρειάζεται μια σύγχρονη αποτελεσματική διοίκηση. Δεν μιλάω σε καμία περίπτωση, ξέρετε την αντίθεσή μου σε αυτό, αντίθεση με πολύ συγκεκριμένο πολιτικό τρόπο προέβαλα. Δεν μιλάω για οριζόντιες απολύσεις. Καλά, αυτό ήταν λάθος όταν έγινε. Δεν μιλάω για αυτά τα απαράδεκτα. Μιλάω όμως για την αξιολόγηση, η οποία μπορεί να δίνει χρήσιμα αποτελέσματα. Να σας πω μια άλλη πλευρά της αξιολόγησης. Όταν αξιολογείται κάποιος και αξιολογείται, για παράδειγμα, θετικά, είναι δυνατόν να τον μετακινήσεις και να τον πας σε μια θέση η οποία είναι αντίστοιχη των ικανοτήτων και ακριβώς των προσόντων του και εκεί θα είναι πιο χρήσιμος. Έτσι είναι, έτσι είναι. Διότι αλλά σήμερα έχουμε στον χώρο της δημόσιας διοίκησης και δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι στην κυριολεξία είναι βαλτωμένοι, ενώ τα προσόντα τους, οι ικανότητές τους, οι θέρμοι τους να προσφέρουν, είναι σε μεγάλη διαφορά από εκείνο που καλούνται να κάνουν. Το πολιτικό σύστημα και τα πολιτικά συστήματα που υπήρξαν στη χώρα μας και μεταπολιτευτικά κυρίως, έχουν απονευρώσει τη δημόσια διοίκηση και κυρίως τους ικανούς, γιατί όπως ξέρετε, όταν το είπε και κάποιος τώρα πρόσφατα, όταν υπάρχει γενική γραμματής ονουκέστη αριθμός, ειδική γραμματής ονουκέστη αριθμός και σύμβουλοι ειδικοί τι είναι, έτσι στην ουσία διαλύεται η διοίκηση, γιατί δεν λειτουργεί η δημόσια διοίκηση. Κύριε Παπαδόπουλε, πηγαίνουν κάποιοι, καταλαμβάνουν ένα υπουργείο, καταλαμβάνουν το κράτος, έτσι δεν γίνεται δουλειά. Ο δημόσιος τομέας πρέπει να είναι η μνήμη της χώρας, πρέπει να είναι η λειτουργία των και θεσμών. Και η κατάκτησή της. Βέβαια. Κοιτάξτε, τι περιμένει ένας δημόσιος υπάλληλος όταν στην πράξη μπορεί να γίνει διευθυντής ή γενικός διευθυντής, αλλά θα είναι άνευ απονευρωμένος και άνευ αρμοδιοτήτων. Τώρα βάζετε ένα τεράστιο ζήτημα. Μαζί με όλα τα άλλα είναι και η λειτουργία του πολιτικού συστήματος και με ποιο κόστος. Έχω υποστηρίξει συστηματικά, επίμονα, πολλές φορές έχω γίνει και αντιπαθής για αυτό το οποίο υποστηρίζω, ότι το πολιτικό σύστημα πρέπει να αξιοποιεί για την λειτουργία του την δομή της δημόσιας διοίκησης. Παράδειγμα, εγώ αντιλαμβάνομαι ένας υπουργός, ο οποιοσδήποτε υπουργός, χρειάζεται ένα σύμβουλο, χρειάζεται έναν ειδικό συνεργάτη, αλλά μέχρι εκεί. Ναι, εντάξει, αυτά, αλλά όχι όμως στρατιές ολόκληρες. Αλλά μέχρι εκεί. Από εκεί άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Στρατούς φέρνουν, 40-50 ανθρώπους. Συμφωνώ μαζί σας, γι' αυτό το λέω. Και αυτό συν της άλλης παράγει και ένα πρόσθετο οικονομικό κόστος. Σωστό. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Για όλα αυτά πρέπει να συνεννοηθεί ο τόπος. Λοιπόν, θα πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και θα μιλήσουμε για τα θεσμικά, γιατί νομίζω ότι είναι ενδιαφέροντα, αφού κάνουμε μια μικρή διαφημιστική διακοπή.